Καλό το καγκουρό για μετακίνηση στο χάρτη, πάρα πολύ καλό. Αλλά σήμερα λέω να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα και να πάμε να κάνουμε Tame Arts and Tavis. Επιτέλους, χρειαζόμαστε ένα κανονικό πετούμενο και όχι απλά να πηδάει. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Ark Survival Ascended Scorched Earth, όπου σήμερα θα πάμε να κάνουμε Tame Arts and Tavis, όπως είπαμε. Είχαμε κάνει κάτι σκαθάρια τις προάλλες, τα οποία εδώ έχουν βγάλει πάρα πολύ fertilizer από ό,τι βλέπω. Μου προτείνατε ονόματα, δεν θυμάμαι αν σας ζήτησα. Καλά κάνατε και μου προτείνατε ονόματα. Άκης, Μάκης, Τάκης. Να είστε καλά για τα ονόματα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λίγο έξω, έχει και ωραία μέρα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία μέρα. Εδώ από πίσω, στο προηγούμενο το επεισόδιο, είχαμε φτιάξει ένα θερμοκήπιο, το οποίο δεν μου είπε κάποιος κάτι αρνητικό. Καλά σχόλια πήρα. Η πόρτα δεν με ενθουσιάζει, είναι σαν φυλακή, αλλά δεν είχε κάποια άλλη πόρτα, κάποιο άλλο skin με τζάμια, οπότε έβαλα αυτή. Έβαλα ένα ωραίο φως μέσα, γιατί ήταν σκοτεινά, ειδικά το βράδυ, και έτσι είναι λίγο καλύτερα. Πολύ μου αρέσουν τα παράθυρα, τα μισά, τα μονά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ πολύ καλά προχωράμε, γεμάτο fertilizer παντού, τα πάντα όλα. Πράγματι, βγάζει παραπάνω, δεν σταματάει στα πόσους, 150, δεν σταματάει κανονικά. Κανονικά σταματάει στα 150. Βγάζει λίγο παραπάνω, επειδή το είχαμε φτιαρίσει. Οπότε πάμε να το ξαναφτιαρίσουμε, γιατί βλέπω εδώ έχει πέσει, έχει πάει στο 20%. Οπότε κάντε άλλη μία για να το ανεβάσουμε ξανά. Δεν πάει στο 30. Α, είναι 30% πιο γρήγορο, πιο γρήγορο το ξεκίνημα στην αρχή. Όταν προχωράει τα αρχικά βήματα μέχρι να φτάσει στο σημείο να σου δώσει τα φρούτα, και μετά είναι 20% παραπάνω η ποσότητα που παίρνεις και δεν αλλάζει. Και δεν χρειάζεται ποτέ ξανά να το ξαναφτιαρίσω. Μια χαρά είναι. 150 συν 20% είναι 180. 178 πήρα, φαντάζομαι λήξανε 2. Καλά είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ κιόλας που είναι ασύρματο το νερό και δεν χρειάζεται να κάνουμε συνδέσεις πλέον με τέτοια σωλήνες και αυτά. Επίσης, αυτό εδώ σας το είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο, το ξαναλέω. Δεν χρειάζεται, άμα θέλετε να γεμίσετε το καντίν σας, τώρα ας πούμε εγώ το έχω βάλει στο 9 γιατί με βολεύει, ας πούμε ότι έχει αδειάσει λίγο, δεν χρειάζεται να πάω να το βάλω μέσα στο inventory αυτού για να γεμίσει, αρκεί να είμαι σε 2 foundation απόσταση. Το έχω μετρήσει, είναι 2 foundation, κάπου εδώ. Αν πατήσω το καντίν, γεμίζει ασύρματα από το tap. Πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ βολικό. Βάλτε αυτά εδώ μέσα. Τα έχω αδειάσει 2-3 φορές, έχω μαζέψει 500 κάτι. Α, έφτιαξα cryo fridge, σας αρέσει? Επειδή είχαμε μαζέψει λίγο organic polymer στο προηγούμενο επεισόδιο, είπαμε μην τα αφήσω και λήξει και πάει χαμένο. Δεν έχει λήξει όλο, έχει περισσέψει λίγο, αν χρειαστούμε κάτι. Λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω στο καγκαρό μας, το οποίο του έχω δώσει υπερβολικά πολύ ταχύτητα και δεν με πολυβολεύει πάντα. Βέβαια, στη μετακίνηση στο χάρτη είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι έχεις εσύ τώρα? Του δίνει βάρος και καλά, γιατί με αυτό πήγαινα με το άνκυλο για να μαζέψω μέταλλα. Και λέω και καλά, γιατί πλέον δεν χρειάζεται. Πηγαίνω κάπου που θέλω να μαζέψω μέταλλα, μαζεύω και μετά γυρνάω με teleport. Δεν με νοιάζει να έχω ζώο με βάρος για να μην γυρίσει πίσω. Λοιπόν, τι έχω πάνω μου? Δεν έχω όλα τα απαραίτητα, νόμιζα ότι τα είχα. Πάμε να τα πάρουμε λοιπόν όλα τα απαραίτητα, και βλέπω εδώ τώρα ότι θέλει και repair αυτό εδώ. Επίσης, βελάκια, έχουμε μαναχά 20, άρα καλό θα τα να φτιάξουμε. Έχω και 50 τέτοια, δεν θέλουν πολλά βελάκια τα αρσεντάβες, γενικά πέφτουν σχετικά εύκολα. Θα πάρουμε από εδώ λίγα narcotics, κάπου είχα narcotics, κάπου είχα πολλά narcotics, κανονικά θα έπρεπε να ήταν εδώ. Μου τα πήρατε. Πού τα πήγατε? Θα κάθομαι τώρα να ψάχνω εγώ τα ντουλάπια, επειδή σας αρέσει να μου μετακινούν τα πράγματα, έτσι. Μην μου πείτε μόνο ότι τα βάλατε εδώ, γιατί δεν είναι εδώ η θέση τους. Η θέση τους είναι εδώ. Καλά τα λέω? Μάλλον, εδώ είναι για τα υλικά υποτίθεται. Λοιπόν, θα πάρω 100, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να κάνω πάνω από 51.
Και τι άλλο θέλω, ήθελα κάτι άλλο. Το έκανα repair αυτό κάτω, να αλλάξω και τα αυτά που, που ρίχνει, να το πούμε trunk. Και ήθελα και ένα ακόμα. Α, ναι, τι θα το ταΐσουμε, θα το ταΐσουμε Primit. Το ηλεκτρικό ψυγείο κάνει καλή δουλίτσα, έχουμε 25 Primit τα οποία δεν έχουν λήξει. Και πιστεύω ότι θα γίνει δουλίτσα, να πάρω και λίγο απλό κρέας, μπας και δεν φτάσει το Primit. Κάνε ένα έτσι, βάλτε αυτά εδώ και πάρ' τα όλα. Ωραία, πού είμαι, εδώ είμαι. Οπ. Λοιπόν, έκλεισε. Πάμε να βρούμε Argentavis. Πώς θα βρούμε Argentavis? Έχουμε το καταπληκτικό αυτό mod που κάνει αναζήτηση και μπορούμε να ψάξουμε για Argentavis. Υπάρχουν 420 Argentavis σε όλο το χάρτη. Το πατάμε, το βάζει εδώ κάτω και πατάμε αναζήτηση. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα πώς έχει κατάσταση. Έκανε update το mod και επιτέλους μπόρεσα και το ρύθμισα έτσι όπως ήθελα. Εξ αρχής το ήθελα να είναι έτσι, αλλά είχε ένα πρόβλημα το mod και δεν δούλευε και έκανε update σήμερα και το έφτιαξε. Δεν έχουμε τρόπο να ψάξουμε για συγκεκριμένο level, ψάχνουμε απλά για Argentavis. Μας εμφανίζει τα 5 κοντινότερα σε εμάς. Τα οποία 5 κοντινότερα σε εμάς είναι αυτά εδώ. 10, 115, 45 και κάτι άλλο. 10 λέει, 15 εδώ και ωραία. 115 καλούτσικο. Πάμε προς τα εκεί και όσο μετακινούμαστε θα αλλάζουν τα 5 κοντινότερα σε εμάς. Επίσης πήγα και έβαλα το oil pump εκεί πέρα και έχω βάλει και ένα αυτό που λέει oil. Θα πάμε αργότερα να το τσεκάρουμε να δούμε τι έχει μαζέψει, πώς έχει μαζέψει. Γιατί λίγο πριν 10 λεπτά το βάλα, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να έχει μαζέψει πάρα πολλά. Εδώ είναι το Argentavis που ψάχνουμε. Έχει όμως και καρνόταυρους που με είδε. Αν ανέβω εγώ εδώ πάνω, έχει και ένα κάτι άλλο. Άσε με να πηδήξω. Μ' άφησε. Ωραία, ανέβηκα. Και από εδώ τώρα, άμα ξαναψάξω, μου βρίσκει αυτά. Δεν μου βρίσκει το 115 πλέον στο σημείο που βρίσκομαι. Χάσαμε το 115, βρήκαμε άλλα. Χάσαμε το 115. Η ακτίνα έχει μερικά βελάκια. Τα βελάκια τη δεδομένη τη στιγμή δεν θα τα πούμε όχι. Βέβαια δεν ξέρω αν ρισκάρω να κατέβω, αν αξίζει να ρισκάρω να κατέβω μπροστά στον καρνόταυρο. Δεν πρόλαβα. Για να πάρω τα βελάκια. Ωραία, ξέρεις τι, θα μετακινηθούμε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Και πιστεύω ότι θα βρούμε ένα καλύτερο level. Πω ρε, Άνκυλο και Τέρορμπερτ. Θα μου πεις πόσα είναι, 3 είναι? 3 Άνκυλο, 2 Τέρορμπερτ. Λοιπόν, έχει μια ακτίνα που θα ήθελα να πάω να δω τι έχει. Silver Mushrooms. Γυαλιά! Καπέλο! Καπέλο! Πού είναι, από εδώ. Άνοιξε. Γρήγορα. Ωραία, φύγε. Μ' άρεσε στο παλιό Ark που μόλις πάταγες transfer all, σε έβγαζε από το inventory αυτόματα. Τώρα πρέπει να πατήσω εγώ escape για να βγω από το inventory και χάνω λίγο περισσότερο χρόνο έτσι. Λοιπόν, είδα μόνο το αυτό, αλλά βλέπω εδώ ότι είχε και πατελονάκι 51,9, καταπληκτικό, και είχε και ένα πιστολάκι 105 και free carry να μας προστατεύει από το κρύο. Και λίγα τέτοια και λίγο πάρα πολύ ωραίο. Oil jar 3 και λίγα rare mushrooms, καταπληκτικό. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το 115, η αλήθεια είναι αυτή. Και να δούμε πώς θα πάει. Εν τω μεταξύ εδώ έχει ωραίο σημείο για να βάζαμε την παγίδα εδώ. Είναι και λίγο ήσυχα. Οπότε θα μπορούσαμε θεωρητικά να βάλουμε, μη λοκαρίς, πώς το με το Q, πατημένο, ωραία. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να βάλουμε την παγιδούλα μας εδώ, έτσι. Α, ξέρεις τι δεν πήρα, δεν πήρα κρεβάτι και άμα ψοφήσω, δεν πειράζει, άμα ψοφήσω ξαναρχόμαστε. Να βάλω από τώρα τις πορτές, να βάλω τη μία και να έχω την άλλη στο 3. Ωραία, επειδή θα χαθώ, το ξέρω, θα βάλω εδώ ένα σημάδι, τέλεια,
Και πάμε λίγο να δούμε αν μπορούμε να το φωνάξουμε να έρθει λίγο προς τα εκεί. Είναι λίγο μακριά. Παίζει ξύλο με πράγματα. Είναι λίγο μακριά, αλλά δεν μπορώ να το κάνω εδώ, γιατί έχει... Καλά την... Α, δύο! Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Πώς από εδώ? Τι είναι αυτό, φύγε πουρσα. Το αρτσεντάβι θέλω να πάρω. Το σκοτώσανε! Το σκοτώσανε! Ωραία. Ξέρεις τι, εξ αρχής εγώ δεν το ήθελα το 115, εσείς επιμένατε. Τώρα θα κάνουμε BRB και θα πάω να ψάξω εγώ να βρω καλύτερο level. Ωπα, να το. 140. Πού είναι, το πίσω είναι. 140. Αν είδα καλά. Το οποίο είναι 30. Γιατί 30 ρε παιδιά. Αυτό είναι. Να το, 140, ωραία. Λοιπόν, για πάμε να το βρούμε που είναι. Α, έχει ένα βραχάκι εδώ. Που θα μπορούσα κάλλιστα να κάνω την παγίδα εδώ πάνω. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι, έχει κάνει άγκρο σε κάτι αυτή τη στιγμή. Οπότε έχω την δυνατότητα να βάλω εγώ την παγίδα εδώ. Και εγώ πάλι δεν έχω κρεβάτι πάνω μου. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα αφήσω το καγκαρό εδώ. Είναι passive. Ελπίζω να μην πάθει κάτι. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχω μόνο 10. Δεν έβαλα να φτιάξω. Καλά, ας το κλείσουμε μέσα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έλα λίγο μπροστά εδώ. Το πέτυχα, μα ποιος είναι. Ωραία, πάω και κάθομαι εγώ εδώ. Τέλεια. Βάζω την πόρτα και φεύγω. Έχω αφήσει πολύ μεγάλα κενά. Αλλά δεν χωράει. Ωραία, λοιπόν. Βάλε, κάνε και μια, όλα κάτω. Θα πάω σπίτι να φτιάξω άλλα stone. Δεν μας πειράζει. Στατιστικά, 24 health, 31 mili damage, 23 βάρος. Μια χαρά, έχουμε πετύχει πολύ καλό mili damage. 255%, πού είναι, εδώ είναι. Πάρα πολύ καλά. Όπου να είναι, ετοιμάζεται να πέσει. Μάλλον δεν θα χρειαστεί λοβελάκι. Α, γιατί πήγες από εκεί που φοβάμαι μη μπορέσει και βγει. Άλλη μία θα του δώσω. Να επιταχύνουμε λίγο τις διαδικασίες. Έλα, δώσ' του, μπράβο. Αυτό το κενό μοιάζει λίγο μεγάλο. Ειδικά αν δεν πάει από την άκρη και πάει λίγο από το κέντρο. Κάνει αυτό το προς τα μέσα η πόρτα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έπεσε. Και έπεσε σε σημείο εδώ πάνω στο βράχο. Που είμαστε αρκετά ασφαλείς και δεν έχουμε πρόβλημα κάτι να μας την πέσει. Για κάτσε λίγο να δω εγώ κάτι αν εδώ που είμαστε τώρα δεν βρίσκει κάτι άλλο γύρω μας καλό level, οπότε τη σηκώνουμε την παγίδα. Αν υπήρχε και άλλο καλό level εδώ τριγύρω, πιθανότατα θα μπορούσα να το φέρω στην ίδια παγίδα πριν βάλω φαγητό μέσα σε αυτό. Λοιπόν, θέλει πόσα? Θέλει 6, ωραία, πάρε 11 και πάρε και 50 τέτοια. Τώρα θα τρώει αυτά, αλλά αφού γίνει tame θα συνεχίσει να τρώει από αυτά, οπότε δεν θα μου τα φάει όλα. Δεν ξέρω αν θέλω να το περιμένω. Ένα κολπάκι θα ήταν να ξεκινήσω και καλά να κάνω teleport, αλλά να μην κάτσω μέσα στη τέτοια, να κάτσω εδώ και μετά όταν πατήσουμε last remote location θα μας φέρει εδώ πέρα. Νομίζω εδώ που πατάω τώρα και όχι εκεί που ξεκίνησα το teleport. Εδώ που πατάω τώρα νομίζω θα με φέρει. Αλλά μπορούμε να το τεστάρουμε και να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε... Ωραίο μίχλα, βρέχει κιόλας. Πάμε να βρούμε ένα... Είναι θηλυκό αυτό? Κάτσε λίγο να σε δει ο κόσμος. Είναι θηλυκότατο. Ωραία, πάμε να βρούμε ένα αρσενικό καλό level. 130 μας κάνει. 130, πάμε να δούμε αν έχει καλό health. Σίγουρα μας κάνει. Έχει φίλτρα εδώ κάτω που μπορείς να επιλέξεις φύλλο, αρσενικό, ό,τι να είναι ή θηλυκό. Οπότε ουσιαστικά σου εμφανίζει μόνο αρσενικά εδώ. Είναι λίγο πιο εύκολο. Για πάμε να το δούμε αυτό το 130. Έχει 22 μόνο στο health. Ω, έμπλεξα. Μπορώ να τα κάνω knockback με το δεξί κλικ, ευτυχώς. Το ξέχασα προς στιγμή. Ωραία, το γλιτώσαμε. Πάμε λίγο επάνω.
Τέλεια. Και να ψάξουμε εδώ πως βρούμε κανένα καλύτερο, γιατί αυτό το 130 δεν μου πολύ γεμίζει το μάτι. Δεν μπορώ να βρω κάποιο άλλο. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Πάμε last remote location να πάρουμε το Arzentavis που κάναμε tame, γιατί έγινε tame, και με αυτό να πετάξουμε λίγο γύρω γύρω και να ψάξουμε να βρούμε ένα άλλο. Α, με πήγε εδώ που ξεκίνησα το teleport και όχι εκεί που είχα πάει τη στιγμή που έσπασε ο κύκλος, όπως γινόταν στο παλιό arc. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το καινούριο μας Arzentavis. Δεν είναι ακριβώς το καινούριο μας Arzentavis. Θα είναι η μητέρα του παιδακίου που θα είναι το καινούριο μας Arzentavis. Level 209. Δεν πρόσεξα τα στατιστικά του επακριβώς. Βάρος 34, health 35 και melee damage 39. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο πάνω το melee damage. Δεν θα τα σκάσουμε. Λέω, δεν θα τα βάψουμε μαύρα. Πάμε σπίτι να φτιάξουμε saddle και να κάνουμε με το Arzentavis μια γύρα για να δούμε αν θα βρούμε κάποιο καλό level αρσενικό. Το Arzentavis στο saddle το φτιάχνουμε πάνω σε εμάς. Είναι αυτό εδώ. Ωραία, τα έχουμε όλα τα υλικά. Πατάμε και το κραφτάρουμε. Για πάμε να δούμε το καινούργιο μας παιχνιδάκι. Για να δούμε. Ωραία χρώματα. Ωραία χρώματα. Α, πριν πάμε κάπου και συμβεί κάτι και μετά κλαίμε, πάρε λίγο αυτό, μισό λεπτάκι. Έχουμε ψημένο prime meat. 10 θα χρειαστώ. Έχουμε μόνο 2. Ξέρεις τι, βγάλε το tracker προσωρινά από αυτόν. Εδώ σε αυτή την επιλογή πηγαίνουμε και κάνουμε remove tracker και μας το δίνει πίσω. Χάνει το tracker αυτό, το παίρνουμε εμείς και πρέπει να βάλουμε να ψήσουμε λίγα prime. Το δίνουμε σε αυτόν και τώρα άμα γίνει κάτι κακό θα μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε κοντά μας. Λοιπόν, πανέμορφο, μακάρι το παιδάκι που θα βγάλουμε να έχει αυτά τα χρώματα. Πάμε μια βόλτα τώρα που είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Πάω και προς τα εκεί να δω αν έβγαλε τίποτε oil και να ψάξουμε να βρούμε καλό level αρσενικό Arzentavis. Αυτό είναι θηλυκό, είπαμε. Ήρθαμε εδώ που είναι το oil. Δεν έχω βρει ακόμα κάποιο Arzentavis. Έχω κοιτάξει κανένα δύο φορές, αλλά δεν έχω βρει κάτι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το δικό μας oil. 464 μέσα σε καμιά ωρίτσα. Δεν ξέρω τώρα, κάπου εκεί το υπολογίζω. Καλά είναι 464. Λοιπόν, Arzentavis δεν βλέπω γενικά εδώ κοντά μας, οπότε μήπως να μετακινηθούμε λίγο προς τα εκεί. Α, να πάρουμε λες τα μπαγκρεπέλα. Μπορούμε να φτιάξουμε και μόνοι μας, η αλήθεια είναι πλέον. Αλλά είναι και 4, δεν είναι να πεις ότι είναι λίγα. Φέρτα. Γιατί όχι. Η κίτρινη ακτίνα έχει το Endicure Saddle, Sabertooth Saddle και κάτι άλλα. Δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, αλλά τσάμπα είναι. Ας τα πάρουμε. Για πάμε να τα πάρουμε, να τα δούμε. Οπ. Καλά είναι. 79 για Sedant είναι λίγο. Το 42,3 του Doendicurus έχω καλό. Τώρα δεν ξέρω αν έχω καλύτερο ή χειρότερο. Το καλό είναι ότι πλέον μπορούμε να ερχόμαστε στα πιο ψηλά βουνά του χάρτη και να μαζεύουμε κρύσταλλα και ό,τι υλικά έχει στο κάθε βουνό. Και ειδικά κρύσταλλα έχει πάρα πολλά εδώ ψηλά και είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν με το καγκουρό. Thorny Dragon Saddle! Thorny Dragon Saddle! 10! Θα φύγει η ακτίνα! Θα φύγει! Έχει κοντά ζώα. Πάει! Δεν θα την προλάβουμε και θα πεθάνουμε και... Έφυγε! Γιατί! Να μην μου το δείξει καθόλου! Να μην υπάρχει καν! Όχι να υπάρχει και να... με δακτύλιο και έχει κρεβάτι... Ένα κρεβάτι τώρα, αλλά δεν έχω foundation να το βάλω πάνω. Έχει και foundation. Έτσι και λες 10 είναι, δεν ρισκάρω να κατέβω δίπλα στον στο καρνόταυρο. Λοιπόν, εδώ έχει η Arzentavis κοντά μας. Δεν έχει όμως κανένα καλό level. 85 είναι το πιο μεγάλο. 95 είναι το πιο μεγάλο που έχω βρει.
Αλλά είναι πολύ μικρό. Είναι μήντα female, όχι. Εδώ έχει κάμποσα. Για κάτσε λίγο να τα δούμε. 100. Είχε ένα εκατοστάρι. Να δω και το 95 εδώ πέρα. Είχε ένα εκατοστάρι. Για να δούμε λίγο τα στατιστικά του. Εμάς τι μας νοιάζει το μιλί. Όχι, μιλί είχαμε καλό. Το health μας νοιάζει, όπου έχει 16. Έχει 16. Μπορούμε να βρούμε κάτι πιο πολύ από 16 σε αρσενικό. Για να δούμε και από αυτή την πλευρά του βουνού, μήπως έχει κάτι. 65. Κάτι καλύτερο. Δεν βλέπω κάτι καλό. Τώρα που προχωράω και πατάω να ψάξει και συνεχίζει να μου δείχνει τα πίσω μου, σημαίνει ότι δεν έχει άλλα σε αυτή εδώ την ακτίνα. Οπότε θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να μην συνεχίσει άλλο ευθεία. Αλλά εγώ θα πάω να τσεκάρω και αυτή την ακτίνα και θα ξαναψάξω να δω αν υπάρχουν αρτσεντάβεις προς τα δω. Να, έχει από εκεί αρτσεντάβεις. Απλά ήταν αρκετά μακριά και δεν τα δείχνει. Εδώ. Ωραία, εδώ φύγανε τα πίσω και τώρα μου δείχνει καινούρια. Αλλά δεν έχει κανένα καλό level. Η ακτίνα έχει Megatherium Saddle. Megatherium Saddle. Ωραία, είναι στο 30, την προλαβαίνουμε. Megatherium Saddle. Απίστευτο. Έχει κάτι, δεν έχει κάτι πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ κοντά. Ωραία. Ωραία, ωραία. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι... Αυτό εδώ είναι Sabertooth. Πού ήτανε το Edicurus? Α, πήγε κάτω. Να το Megatherium. 54,1. Είναι blueprint. Είναι blueprint. Οκ. Okay. Εντάξει, φτιάχνετε. Τουλάχιστον ένα που θέλουμε εμείς μπορούμε να το φτιάξουμε. Εντάξει, δεν θα φτιάξουμε και κανένα στρατό με Megatherium. Ένα θα κάνουμε. Για κάτσε λίγο να σε δω. 16 health. 18 damage. Για το level του καλό είναι το 18 damage. Αυτό που έχουμε εμείς. Τι είπαμε ότι... Εντάξει, τώρα βλέπουμε τα ανεβασμένα. Αλλά είπαμε ότι έχει καλό damage. Έχει καλό damage. Είχε χαμηλό αρχικό health, αλλά βλέπω έχει πάρει καλό. Έχει πάρει καλό bonus. Άρα ψάχνουμε ένα αρτζεντάβις με καλό health. Γιατί έχει τόσο μίχλα. Δεν βλέπω τίποτα. Ζητώ συγγνώμη. R.fog0. Αχ. Ναι, δεν γίνεται. Δεν έβλεπα καν τίποτα. Να είχε λίγη ομίχλη έτσι για την ατμόσφαιρα. Ναι, ρε παιδί, να την καταλάβω. Αλλά τόσο πυκνή ομίχλη να μην βλέπεις καθόλου δεν είναι ωραίο. 21 στο health. Το δέχομαι. Στο health δεν θέλαμε. Νομίζω, ξέχασα. 21 health. Είναι πάνω από 20 τουλάχιστον. Και είναι όντως το καλύτερο στατιστικό του μαζί με το stamina. Θα κάνω μία αναζήτηση ακόμα εδώ πάνω. Που μάλλον εδώ θα γίνει παγίδα. Φαίνεται ωραίο σημείο. Δεν βλέπω κάτι καλύτερο από 95 δεν ήταν αυτό που είδαμε τώρα. Να φτιάξουμε την παγίδα μάλλον εδώ. Είναι μικρό το σημείο και φοβάμαι ότι κάπου θα πέσω κάτω. Θα την κάνουμε εδώ την παγίδα. Νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο. Βάζουμε εδώ τις πόρτες. 1, 2, 3, 4. 4 είχα. Δεν ξέρω πόσες έβαλα. Θα βάλουμε πίσω αυτό και το άλλο θα το βάλουμε μετά. Αλλά τώρα που έχουμε αρτζεντάβις μπορούμε να σιγουρευτούμε ότι όντως δεν χωράει να περάσει από κάποιο κενό. Και να πάμε να το φωνάξουμε, να έρθει λίγο πιο κοντά. Με κάτι παλεύει. Α, ελπίζω να... δεν το βλέπω καλά. Τους σκορπιούς μπορούμε να τους πάρουμε. Αλλά το Αρτζεντάβις δεν θα ζήσει δυστυχώς. Έχει ήδη χάσει πάρα πολύ health και τους καρνόταφους δεν μπορώ να τους πιάσω. Να δω μήπως αν πέσει το πτώμα εδώ, μήπως πάει το Αρτζεντάβις. Βρε μην... Α! Να φέρω το πτώμα. Ναι, ποιο πτώμα. Να το φέρω το πτώμα μήπως... ναι, μήπως αν... εκεί που δάκανε, αν έτρωγε το πτώμα. Πτώμα. Γιατί έμεινε στον αέρα το πτώμα, να κάτσω εγώ εδώ. Παιδιά, τα σκότωσε όλα. Τα σκότωσε όλα, τα φάγε, έκανε και heal. Τα φάει και αυτό.
και είναι full health. Δεν έχω ιδέα που την έκανα την παγίδα. Σκύβω και χωρητικότητα στο μικρόφωνο, ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω ιδέα που, που κάναμε την παγίδα, αλλά κάπου αψηλά ήτανε. Θα τη βρούμε, ελπίζω. Εδώ πάνω δεν ήτανε. Όχι. Χάσαμε την παγίδα, stop. Εδώ είναι η παγίδα. Για έλα λίγο, γιατί την έκανα τόσο μακριά. Γιατί άσπρισες, σταμάτησε. Τα καθόμαστε να κοιταζόμαστε. Υποτίθεται πρέπει να μου επιτεθείς. Για έλα λίγο. Ωραία. Πάρε την ευθεία. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Θα προσγειωθώ εδώ και μήπως με προσπεράσει και μπει μέσα και μετά κλείσω την πόρτα πίσω του. Κάπως έτσι εγώ το σκέφτομαι. Και μετά να παρατήσουμε το δικό μας εδώ. Έχω 54 βελάκια, νομίζω καλά θα είναι. Και πάμε να κάτσουμε εμείς από αυτή την πλευρά. Καταπληκτικό! Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε τέιμ και αρσενικό. Level 95. Ωραία, το ξανακοίταξα, μην έγινε κανένα λάθος τελευταία στιγμή. Λογικά θα γίνει τέιμ γρήγορα, γιατί θέλει μόνο 4 prime. Ωραία. Είπαμε 21 στο health. Το δικό μου, να το. 35. Αν πάρει αρκετά levels bonus, μήπως καταφέρει να το περάσει. Λοιπόν, έχω 7 prime και θέλει 4. Κομπλέ θα είναι. Βλέπω όλες τις ενδείξεις μαζί ταυτόχρονα. Και αριστερά και κέντρο και δεξιά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην ξέρω πόσο της 100 έχει γίνει tame. Άλλη μια μπουκίτσα θέλει να φάει. Και έτοιμο. Θα πάρει 47 levels επιπλέον. Και από αυτά τα 47 θα μοιραστούν σε διάφορα στατιστικά. Και ας ελπίσουμε ότι αρκετά θα είναι στο health 28. Αχ, παραμένει πολύ καλύτερο αυτό. Δεν μ' άρεσε αυτό το Argentavis. Δεν έχουμε αρκετό prime τη δεδομένη στιγμή για να κάνουμε άλλο. Και δεν ξέρω και άμα θέλω. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ωραία, θα πάω σπίτι να κάνω παιδάκι με αυτά τα δύο. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Εδώ είμαστε και πάλι. Έφτιαξα και ένα air condition για να βοηθήσει λίγο το αυγό, γιατί αλλιώς δεν γινότανε. Και πάμε να δούμε τι στατιστικά. Α, μπορώ να δω τα στατιστικά εδώ. Περίμενε. 35 health και 39 damage. Πήρε 35 health, 39 damage από εδώ. Ναι. Και 38 stamina έχουμε. Για να δούμε. Το πήρα λίγο πριν σκάσει. Μήπως προλάβω. Έχει το καλό σταμινά. Τα έχει όντως όλα. Level 171. Κάτι ενδιάμεσο. Ναι, κάτω claim. Νομίζω μ' άρεσε. 38 στάμινα. Είναι όντως το καλό. Τι έχει χάσει. Έχει χάσει το φαγητό. Έχει πάρει το 17. Πολύ μικρό. Ενώ αυτός έχει 29. Oxygen δεν μας νοιάζει. Έχει πάρει το χαμηλό oxygen. Δεν μας νοιάζει. Και τι άλλο. Έχει και βάρος. 22. Δεν έχει πάρει το 34 βάρος. Έχει βγει αρσενικό. Έχει βγει αρσενικό. Οπότε μπορώ να κάνω breed αυτό το αρσενικό, τέλεια γκαλίτσα, με αυτό το θηλυκό και να αποσύρω αυτό. Οπότε το παιδί θα βγει μετά κάπου ενδιάμεσα στο 209 και στο 171 αντί για 142 που ήταν αυτό. Και ουσιαστικά θα μας λείπει μόνο το food που δεν μας νοιάζει, το oxygen που δεν μας νοιάζει και θα θέλουμε το βάρος μόνο να πετύχουμε και δεν θα κινδυνεύουμε να χάσουμε κάποια από τα άλλα στατιστικά που τα έχουμε ήδη εδώ. Από χρώματα. Έχει πάρει όλα τα χρώματα του αρσενικού, ενώ θα προτιμούσα να παίρνε του θηλυκού. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπορεί να βγάλω μερικά αυγουλάκια ακόμα εκτός κάμερας. Δεν έχω σκοπό να κάτσω να κάνω mutations. Αυτό εδώ είναι το μωράκι, θα περιμένω να μεγαλώσει και πάμε να το εξπάρουμε. Καλά, ξεχάστηκα τελείως. Είπα θα περιμένω να μεγαλώσει και κάθομαι και περιμένω σαν το βλάκα. Είναι 65%. Άμα το βάλω σε μπάλα και το βγάλω, απλά μεγαλώνει κατευθείαν. Έχουμε mods εδώ, δεν είμαστε επεξεγέλασε. Δεν ξέρω γιατί σκάλωσα έτσι και περίμενα. Λοιπόν, από μια κτίνα που ανοίξαμε πριν, μας έκατσε behemoth πόρτα και το μέσα της μεταλλική. Ακόμα και άμα δεν τη θέλουμε, που μάλλον δεν τη θέλουμε,
μπορώ να τη τοποθετήσω, να τη σπάσω και θα πάρω πίσω μπόλικο, μέταλλο, πόλιμερ και ό,τι άλλο θέλει μια πόρτα για να φτιαχτεί. Και 8 μεταλλικά intakes. Okay. Πάμε μια βόλτα να το δούμε. Α, πρέπει να βγάλω το tracker από το άλλο και να το βάλω σε αυτό. Ωραία, το έβγαλα. Και πάρ' το εσύ το tracker. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε πτωχοί. Δεν έχουμε ψημένο κρέας, primate. Πάμε εδώ. Ανεβαίνουμε. Και πάμε να το δούμε. Καλό θα είναι. Θα έχει και το imprint τώρα αυτό. 100% imprint. Μπορεί να είναι λίγο καλό. Εσύ τι κάνεις εδώ, level 20. Τώρα αυτό θα μπει σε μπάλα. Ίσως δεν ήταν πολύ καλό να ξεκινήσουμε από αυτό. 137. Πολύ ωραίο το 137. Και μετά 41, αλλά δεν πειράζει. Η δουλίτσα έγινε. 137 αρχικό damage είναι πάρα πολύ ωραίο. Πού να πάμε τώρα να σκοτώσουμε διάφορα πραγματάκια. Πάμε εδώ γύρω γύρω. Βλέπω εδώ ένα saber tooth. Το καλό είναι ότι μπορείς να πιάνεις πράγματα, να τις σκοτώνεις έτσι. 4-13 headshot. Και έχουμε και έναν rex που θα δώσει καλά XP. Είναι απασχολημένο, θα κάτσω στην ουρά του να το βαράω, μήπως δεν με καταλάβει. Ωραία, δούλεψε. Θα μου κλέψει το kill ο άλλος. Θα μου κλέψει το kill. Ωραία. Καταπληκτικά. Ευτυχώς που ψόφισε αυτό, θα μου κλέβει το kill. Δεν θέλω να παίξω με το φασούλα σούτσους, γιατί κάνει ένα πράγμα με την ουρά και μπορεί να σε κατεβάσει από το ζώο κάτω. Και... εντάξει, μπορεί να μην το κάνει. Ή μπορεί να, μην... να το κάνει και να μην μας πετύχει, αλλά καλό είναι να μην το δοκιμάσουμε. Έχει terrorbird μωράκια που θα μας δώσουν primate. Για έλα λίγο. Τι είναι αυτό, γρουν. Μου το έφαγε. Σκότωσε το μωρό και μου το έφαγε νομίζω. Δεν πειράζει. Πήραμε λίγο primate από τον Rex, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικά είχαμε λίγο 96. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Θα ψήσω το primate. Με κάθε 10 primate μπορούμε να φτιάξουμε ένα tracker για να έχουμε σε όλα μας τα ζώα. Λοιπόν, πάμε να χωθούμε. Level 10 είναι ο Rex. Να χωθούμε να φάμε τα πάντα όλα. Και θέλω να σκοτώσω το γουρούνι, μπράβο. Μην το φας το γουρούνι και κάνει skill. Δεν έχω πολύ στάμινα, αλλά η δουλίτσα θα γίνει. Μια χαρά. Πολύ καλό το καινούριο μας Argentavis. Φάτο κι αυτό. Και πρέπει να κοιτάμε αυτά που παίρνουμε από τα ζώα. Μήπως και πάρουμε κανένα χάρτη. Δεν ξέρω αν θυμάστε πως είδατε τη σειρά The Island. Υπάρχει πιθανότητα να πάρουμε χάρτη που μετά με το φτιάρι πάμε και σκάβουμε στο σημείο που είναι ο χάρτης και παίρνουμε δωράκια. Και έχει πολύ ωραία δωράκια που μπορεί να πάρεις. Τώρα αυτό εδώ έχει μπει σε μπάλα παρόλο που δεν φαίνεται. Και ο επόμενος στη λίστα είναι ο Thorny Dragon που πλησιάζει εδώ και έχει και μεγάλο κεφάλι. Κάνεις εύκολα headshot, μάλλον. Ναι, τέλεια. Πάει και αυτό. Και επόμενο είναι αυτό το γουρούνι. Τι έπαθα. Να, όχι τίποτα, είναι torpor. Ωραία. Πάει και αυτό. Δεν έχω στάμινα. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, έχω στάμινα. Δεν ξέρω, μου φάνηκε ότι κάτι... α, ναι, με την ουρά του το Thorny Dragon μου κάνει αυτό που κάνει λίγο torpor. Πολύ καλό θα γίνει αυτό, Argentavis. Θα του δώσω λίγη ταχύτητα. Αλλά δεν θα ήθελα να κάνω κάποια υπερβολή. Ή 150 ή 200. Κάπου εκεί. 150 είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αν θέλω να... δεν το πιασα. Δεν ξέρω αν θέλω να πάω για 200. Έλα εδώ. Το πιασα, το πιασα. Ωραία. Έχω και άλλα levels. Σίγουρα θα ήθελα και στάμινα. Μη σου πω και 2000 στάμινα. Εσείς τι λέτε. Βάλε, βάλε να έχει. Και να το ανεβάσουμε λίγο το health. Μην ψοφήσει εύκολα. 5000 ίσως είναι καλά. Και να πάμε να του πανιάσουμε το melee damage με ό,τι level πάρουμε από εδώ και πέρα. Εδώ τι έχουμε. Οι ENS λέει δίνουν καλά XP. Για να δούμε κατά πόσο ισχύει. Αν καταφέρεις και τις πιάσεις, γιατί συνήθως φεύγουν. Ωραία. Κάνουν και πολύ damage όμως. Α, όχι, το health που μου λείπει είναι επειδή εγώ έδωσα levels. Τέλεια, θα τις κοιτάξω λίγο. Τώρα θα αρχίσουν να φεύγουν γιατί λιγοστεύουν.
Έχουν μείνει τώρα, έχει μείνει εδώ μία. Με κυνηγάει ή την κυνηγάω, δεν ξέρω, την κυνηγάω. Μπορώ να την πιάσω. Δεν είμαι σίγουρος, κάπου κάνω damage, ναι, την έπιασα. Ωραία. Για να δούμε τι leverage πήραμε. Είχαμε ήδη μερικά, έχουμε 9 τώρα. Δεν θυμάμαι πόσα level είχαμε πριν τελικά. Κάπου μου φύγε. Ναι, δεν βλέπω, την αφήνουμε να ζήσει. Νομίζω δεν είχα level, τα είχα δώσει όλα μέχρι το τελευταίο. 9 levelάκια, μια χαρούλα. Στάμινα στη μέση, καλό είναι. Εδώ στην περιοχή βγάζει πολλούς Rex και δίνουν καλά XP Rex. Οπότε ίσως... Α! Μου έχει μωράκια για Primate. Έχει μωράκια για Primate. Ρε, μην τρως το μωρό σου. Έλα εδώ. Θα πάρουμε Primate πόλικο. Τέλεια. Τέλεια. Ω, 200... Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. 215 πήρα και έχω 330 κάτι σύνολο. Rex. Για πάμε λίγο. 2 level. Point. Ανεβαίνει πολύ ωραία το μίλι. Έλα εδώ. Και η Rex, όσο πιο μεγάλο το ζώο γενικότερα, τόσο περισσότερες πιθανότητες να πάρεις θησαυρό στο kill. Δεν έχουμε πάρει ακόμα. Χάρτη βασικά για θησαυρό. Πάλι δεν πήραμε. Πάλι δεν πήραμε. Ναι, δεν ξέρω. Δύσκολα δίνουν. Κι άλλος ένας Rex εδώ. Μην το σκοτώσει σίγουρα. Ωραία. Του κλέψα το kill. Έκανε όλη τη βρώμικη δουλειά. Του κλέψα εγώ το kill. Πάλι δεν πήραμε. Μπλουζίτσα όμως θα την τιμήσω. Ναι, κανονικά πρέπει να τα πετάξω όλα τα cloth και να φτιάξω desert ρούχα. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω κάτι να ασχοληθώ με ρούχα καθόλου. Να πάμε στον καρνόταυρο. Πάμε στον καρνόταυρο. Εύκολος φαίνεται. Αν και δεν έχω στάμινα, αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Πάει και ο καρνόταυρος. Τίποτα απολύτως δεν μας έδωσε. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για σήμερα. Θα έλεγα κάπου εδώ να σας χαιρετήσω. Κάντε ένα like πριν φύγετε. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε subscribe. Πατήστε και το καμπανάκι. Κοινοποιήστε το βίντεο να το πούνε και οι φίλοι σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε και ονόματα για το Αρσεντάβιζ, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Τα σχόλια επίσης βοηθάνε για να πάρετε fan, ώστε να μπείτε και εσείς στον σερβερ να παίξουμε όλοι μαζί παρέα. Ο σερβερ είναι και για PC και για PlayStation 5 και για Xbox X και S. Οπότε, ό,τι και να έχει ο καθένας, αν έχετε το Ark Survival Ascended, από όπου και να παίζετε, μπορείτε να μπείτε στον σερβερ. Αυτά από μένα, πατήστε ένα από τα βίντεο από εδώ ή από εδώ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!